Σε μεγάλη άγνοια βρίσκονται οι Έλληνες ψηφοφόροι, καθώς μία ημέρα πριν τις δημοτικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές δεν γνωρίζουν ακόμη για τους πόσους σταυρούς δικαιούνται να βάλουν στις επικείμενες εκλογές. Τον τρόπο που θα ψηφίσετε, το ξέρετε, πόσους σταυρούς πρέπει να βάζετε σε κάθε ψηφοδέλτιο? Όχι, σίγουρα δεν το ξέρω. Αυτό δεν, δεν το ξέρω. Άλλος λέει 4, άλλος λέει 3, άλλος λέει 1, δεν ξέρω. Πώς πρέπει να βάλουν τώρα? Εσύ γνωρίζετε? Όλα τα γνωρίζουμε. Και ξέρουμε, κάθε ένας ξέρει που θα ψηφίσει. Ξέρετε πόσους σταυρούς πρέπει να βάλετε τώρα που θα ψηφίσουμε? Όχι. Καλημέρα σας. Ξέρετε πόσους σταυρούς πρέπει να βάζουμε σε κάθε ψηφοδέλτιο τώρα στις εκλογές? Αν εγώ θα βάλω ένα σταυρό, παραπάνω δεν θα βάλω. Πόσες είναι να βάλεις? Δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Εσείς γνωρίζετε? Τρεις σταυρούς βάζουν, αλλά ένα θα βάλω. Τρεις βάζουν. Σε όλα και για το Δήμο και για την περιφέρεια? Ναι, τρεις. Γνωρίζετε πόσους σταυρούς πρέπει να βάλετε τώρα στις εκλογές? Γνωρίζουμε, ναι. Και για την περιφέρεια και για το Δήμο? Νομίζω στο Δήμο τρεις και στην περιφέρεια τέσσερις είναι. Τρεις και ευρωεκλογές τέσσερις. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν γνωρίζω, κυρία μου, δεν είμαι από εδώ. Είμαι επισκέπτης, είμαι από τη Σουηδία. Εντάξει, ευχαριστούμε.